Αυτά για την τραγούδια. Ευχαριστώ, Δημήτρη. Ο Δημήτρης ο Ψαράς μου έδωσε μια μεγάλη ευκαιρία που αποτελεί πρόκληση για κάθε κοινωνικό επιστήμονα, που είναι να δει τον εαυτό του μέσα στα ίδια τα φαινόμενα που μελετάει. Στις 17 Δεκεμβρίου του 2009 έγινε η πιο παράδοξη διαδήλωση ενάντια σε ένα συγκεκριμένο πολιτικό πρόσωπο και όχι σε πολιτικές που εφαρμόζονται μέσα από την κυβερνητική του θέση, την οποία μάλιστα έχει καταλάβει μόλις πριν από ένα μήνα. Η νεολαία του Λάος, η Νέος, κραδένοντας πανό που έγραφαν έξω υδραγών από την παιδεία και με βασικό σύνθημα «Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες», έδωσε το εναρκτήριο σύνθημα σε μια εξοντοτική καταδίωξη που σε χαμηλότερους τόνους συνεχίζεται ακόμη και μετά την παρέτησή μου, στην οποία με οδήγησε. Τα μέλη της διαδήλωσης κάθε άλλο παρά νέοι ήταν. Μεσόκοποι, λαϊκοί άνθρωποι που σίγουρα ούτε το όνομα Δραγώνα είχαν ακούσει ποτέ, ούτε ήξεραν βέβαια τίποτα για το επιστημονικό μου έργο ή για τη βραχύδια παρουσία μου στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Επικεφαλής σχετικώς νεότεροι, με μαύρα πέτσινα πουφάν, κοντοκουρεμένα μαλλιά ή ξυρισμένο κεφάλι, δερμάτινα περικάρπια και κυρίως αγριεμένο μάτσο ύφος. Μαζί τους τα πρωτοπαλίκαρα του Λάος, Γεωργιάδης και Πλεύρης, καθώς και η Πολατίδης και ο τέος βουλευτής του Πασόκ Χρυσανθακόπουλος, οι οποίοι απευθύνονται στους διαδηλωτές, ξεδιπλώνοντας τα πρωτόγωνα, ανεπεξέργαστα και γεμάτα ψεύδι ιδεολογικά τους επιχειρήματα, ανάλογα με αυτά που αναφέρει στο βιβλίο του Δημήτρης του Ψαράς. Ο Γεωργιάδης καταγγέλει, η Δραγώνα λέει ότι δεν είμαστε Έλληνες, κακώς λεγόμαστε Έλληνες, και μας λέει να μάθουμε στα παιδιά μας ότι δεν είμαστε Έλληνες. Χωρίς τη δική μας παρουσία δεν θα μάθει κανείς περί τίνος πρόκειται, προσθέτει ο Πλεύρης. Τη γνωρίζαμε ως βουλευτή και μπροστά της η Ρεπούση δεν είναι παρά απλή εθνικίστρια. Και παραδίπλα ο Βολατίδης με το προσφυλές του θέμας για το Σόρος που καθοδηγεί τα τσιράκια του στην Ελλάδα. Από εκείνη τη στιγμή κινητοποιείται το σύνολο του προστασίου μεθόδων. Ανώνυμα χυδαία απειλητικά τηλεφωνήματα στη μέση της νύχτας, μηνύματα στο ηλεκτρονικό μου ταχυδρομείο με απειλές του τύπου «θα πεθάνεις, θα το μετανιώσεις μωρή» και διάφορα άλλα στολιστικά, «σκουλή και θα βρεθείς ένα χαντάκι» κλπ. Κλπ. Κατασκευή χαλκευμένων κειμένων ή παραθεμάτων που δεν έγραψα ή εκφώνησα ποτέ, τα οποία αναπαράγονται διαζώσεις στη Βουλή από τον αρχηγό ή τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας, συνεχείς υβριστικές αναφορές σε εθνικιστικές ιστοσελίδες, βροχή από ερωτήσεις στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου με πατριωτικού τύπου ανησυχίες, βασισμένες σε ψεύδι, σε γελιότητες σαν και αυτές που σας διάβασε μόλις στην αρχή ο Δημήτρης, επανάληψή του σε κίτρινες εφημερίδες και βέβαια εξαιρετικά στημένα σενάρια που μόλις εξαντλείται το ένα βγαίνει αμέσως ένα επόμενο από το σιρτάρι. Από την πρώτη στιγμή η τάξη με τη συνάδελφο Μαρία Ρεπούση αφενός κεφαλαιοποίησε την έτοιμη εγρήγορση των ανησυχούντων πολιτών και αφετέρου έδινε μηνύματα ότι εμείς την ξέρουμε τη δουλειά, την έχουμε ξανακάνει και μάλιστα πολύ επιτυχημένα και όχι μόνο μια φορά. Θυμηθείτε το Ροζάκι, φώναζα, στο τέλος αναγκάστηκαν να τον φάνε, δήλωσε ο αρχηγός του Λάος το 1996 όταν παραιτήθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών, σύμφωνα και μάλιστα με το παράθεμα του Δημήτρη του Ψαρά. Οι θεματικές των σεναρίων μονότονα επαναλαμβανόμενες χωρίς ίχνος αποδεικτικού στοιχείου, παραλλαγές των προσφυλών θεμάτων, η έλλειψη αγάπης για την πατρίδα, η άρνηση του έθνους, το όργανο του Σόρος, τα σκοτεινά σχέδια της Λέσχης Μπίλτεμπεργκ, η διδασκαλία της ιστορίας με οποία παραποιώ γράφοντας για την καταστροφή της Μύρνης και τον συνωστισμό, το Πανελλήνιο έχει εμπεδώσει την άποψη ότι είναι ιστορικός, ο εκδοκισμός της Θράκης που ενορχιστρώνω, ακόμη και η εβραϊκή μου καταγωγή, που δεν είναι αλήθεια, αλλά σύμφωνα με τη γνωστή προέλευση στην ιδεολογία, θεωρούν ότι με σπηρώνει. Πιστεύω ακράδαντα ότι το Λάος απολαμβάνει τη λαϊκίστικη κανιβαλική του κατασκευή, γνωρίζοντας πόσο πολύ πουλάει ο φόβος και που ο ίδιος και σύν αυτό κατασκευάζουν και τροφοδοτούν. Δεν θα ξεχάσω τον αρχηγό του σε συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής να καταφέρεται λαύρος και αυθάριστος όπως είναι πάντα, εναντίον μου επικαλούμενο σε ένα χαλκευμένο κείμενο από στράτων αξιωματικών, και στη συνέχεια ο φακός να πέφτει, να ζουμάρει στους βουλευτές τους
οι οποίοι γελούν σαν άτακτα μάτσο παλιόπαιδα, καταδιασκεδάζοντας σαν να είχαν μόλις ακούσει ένα shocking ανέκδοτο. Όμως, αντίθετα από την έλλειψη αυθεντικότητας που χαρακτηρίζει τον αρχηγό και τους βουλευτές του, όλα αυτά τα πλήθη που ξεσηκώνει ο Χαρατζαφέριος λόγος είναι απολύτως πεπισμένα για την αυθεντικότητα των λόγων του. Δίδονται με όλα τα συνωμοσιολογικά του σενάρια. Αισθάνονται ένα αληθινό μίσος, ένα γνήσιο φόβο που αντί να τους παραλύει, αντίθετα τους κινητοποιεί και τους χαλιβδώνει. Ταυτίζονται απόλυτα με έναν ρατσιστικό λόγο, ξενοφοβικό, εθνικιστικό, αυταρχικό, αντιαμερικανικό, ισλαμοφοβικό, ομοφοβικό. Μισούν τους μετανάστες, τρέμουν την παγκοσμιοποίηση, απεχθάνουν τους Εβραίους, δελίζονται τους ομοφιλόφιλους, μισούν τους Τούρκους, μισούν. Ο κόσμος στα μάτια τους είναι παγιωμένος στην ιστορική, πολιτισμική ή θρησκευτική διαφορά. Προφανώς, δεν υπάρχει θέση για διάλογο, για αναζήτηση ορθολογικών επιχειρημάτων, για την αναγνώριση ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι παρακαθολικά. Υπάρχει μόνο φόβος, μισικακία και αδιαλεξία και μισαλλοδοξία. Όταν μισούμε ρατσιστικά, εθνικιστικά, ομοφοβικά, δεν μισούμε ως απομονωμένο άτομο. Μισούμε ως συλλογικό υποκείμενο και έτσι φτιάχνεται σύμνοια, ενότητα, κοινός σκοπός, κάτι που προσφέρει μεγάλη παραμυθία στο φοβισμένο, υποτιμημένο και περιθωριοποιημένο λαϊκό άνθρωπο. Δεν είναι τυχαίο ότι ο προδεξιός λόγος έχει μεγαλύτερη επίχυση στα λαϊκά στρώματα. Θα ήταν ίσως παρηγορητικό αν αυτός ο λόγος περιοριζόταν στο 5% του ελληνικού λαού που στέλνει το λαό στη Βουλή ή στο μικρό ποσοστό των βουλευτών του, ακόμα και αν πρόσφατη δημοσκόπηση ανεβάζει τους οπαδούς στο διπλό. Δυστυχώς, ο λόγος αυτός στέμνει οριζόντια την κοινωνία και την ελληνική βουλή και είναι περισσότερο κυρίαρχος από οποιονδήποτε άλλον. Στο βιβλίο του Δημήτρη του Ψαρά παρατίθενται πολύ θλιβερές στατιστικές του Ευρωβαρόμετρου και της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας όσον αφορά την αποδοχή του άλλου και την εικόνα του εαυτού μας. Πρωταθλητές στην ξενοφοβία, στο ρατσισμό, στην υπερτιμημένη εθνική εικόνα. Αλλά ακόμη πιο δυστυχώς, διότι ο προδεξιός λόγος ταιριεύει όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στην Ολλανδία, στη Σουηδία, στην Ιταλία, στην Ουγγαρία, ακροδεξιοί εθνικιστές βρίσκονται με μεγάλη πολιτική εξουσία και εφαρμόζουν ακραίες πολιτικές σαν την πρόσφατη της φήμωσης του τύπου στην Ουγγαρία. Το φασιστικό λαϊκιστικό κύμα που φουντώνει μας πάει πίσω σε μαύρες σελίδες της ιστορίας. Πριν λίγες μέρες, σε μια συνάντηση του Συμβουλίου της Ευρώπης, ο Αλεξάνδερ Ρωμανές, που είναι γνωστός Γάλλος τσιγκάνος ποιητής, μου έλεγε ότι πετάνε πέτρες τους τσιγκάνους στον δρόμο και ότι η γυναίκα του πηγαίνει στο φαρμακείο και ο φαρμακοποιός αρνείται να την εξυπηρετήσει. Φαινόμενα που συνέβαιναν μόνο κατά την άνοδο του φασισμού. Αυτό που συνέχει τα φαινόμενα αυτά παντού είναι η καλλιέργεια του φόβου μέσα από την κατασκευή δαιμονικών εχθρών. Πώς εξηγείται αυτή η παλινδρόμηση? Σε όλο το σύγχρονο δυτικό κόσμο υπάρχει μια υπόγεια διασύνδεση ανάμεσα στα πολιτικά πιστεύω για πολιτική και κοινωνική ισότητα και στην αύξηση των προκαταλήψεων. Οι προκαταλήψεις παγιώνουν στην ατομική, κοινωνική και πολιτική σφαίρα την έννοια της διαφοράς ανάμεσα στο εμείς και οι άλλοι, που κατεκοϊδρεύει σε ένα βαθύτερο και αρχαϊκότερο κομμάτι του εαυτού μας. Πρόκειται για τη διαφορά που επιδιώκουν να διαχειριστούν ή να καταλύσουν τα κινήματα ισότητας. Και σαν σε μια κίνηση εκκρεμούς, το άνοιγμα στην επικοινωνία, στον αυξανόμενο συγχρονισμό μεταξύ πολιτισμών και ανθρώπων, στην αναπόφευκτη οικονομική συνεργασία, ακολουθεί το κλείσιμο. Πρόκειται δηλαδή για μια πραγματικά αντίστροφη κίνηση. Η οικονομική κρίση, η άνοδος της ανεργίας, η διόγκωση των κοινωνικών ανισοτήτων αποτελούν έφορο έδαφος για την ανάπτυξη του ακροδεξιού και λαϊκιστικού λόγου. Η σκανδαλολογία αυξάνει το φθόνο. Το ξέρουμε από την ιστορία ότι στις οικονομικές κρίσεις ανθεί ο φασισμός. Το ξέρουμε ακόμη και από τα πειράματα της κοινωνικής ψυχολογίας που είναι σε συνθήκες κατασκευασμένες στο εργαστήριο, όπου κινητοποιούνται η στερεοτυπική σκέψη και οι προκαταλήψεις.
Όμως εκτός από τη μάχη για την οικονομία, η Ελλάδα έχει μία ίσως ακόμα μεγαλύτερη μάχη να δώσει για την εμβάθυνση των δημοκρατικών θεσμών για το άνοιγμα στον κόσμο. Η πορεία αυτή δημιουργεί αμυντικά ανακλαστικά, ανακοινεί φόβους, απώλειες της ομοιογένειας εθνικής κουλτούρας, της βεβαιότητας του οικείου και συσπυρώνει γύρω από την υπόσχεση ότι υπάρχει μια αναμφισβήτητη, αντικειμενική, απόλυτη, στρογγυλή, μεσιανική αλήθεια που μας φτάνει αναλύωτη μέσα από τους αιώνες. Από το ένα άκρο στο άλλο του πολιτικού φάσματος καλλιεργείται ένας καταγγελτικός λόγος για την πραγματική ή φαντασιωτική ταπείνωση που η Ελλάδα έχει υποστεί από τις πλουσιότερες ή ισχυρότερες χώρες προσέχοντας σε οικονομική βοήθεια. Αυτή η ταπείνωση δημιουργεί αισθήματα απόρριψης και ντροπής ή φθόνου ή και τα δύο συγχρόνως. Ένας τρόπος για να απαρνηθεί κανείς το απειλητικό και το ανεπιθύμητο, και ακριβώς αυτό το απειλητικό και ανεπιθύμητο είναι παντού, μάλλον το απειλητικό είναι αυτό που καλλιεργεί παντού η ακροδεξιά, είναι να το προβάλλει πάνω στον άλλον. Στα συλλογικά υποκείμενα διακινούνται κατά αναλογία παρόμοιες διεργασίες με αυτές που διακινούνται και στα άτομα. Οι κοινωνίες που αντιμετωπίζουν προβλήματα ταυτότητας αισθάνονται υποκαταδίωξη, συμβολοποιούν τους εθνικά και φιλοτικά άλλους, εμπλέκονται σε μηχανισμούς και με συγχωρείτε για την ψυχαναλυτική έτσι ορολογία, το ψυχαναλυτικό γλωσσάρι, όπως είναι η παρανοηδής προβολή ή η σχάση. Πρόκειται για διεργασίες που μετασχηματίζονται σε ιδεολογίες οι οποίες νομιμοποιούν τη βία και την επιθετικότητα. Το βιβλίο του Δημήτρη του Ψαρά ανατέμνει μια πολιτική βιογραφία με μεγάλη μαστοριά. Είναι φορές που προκαλεί το γέλιο όπως και πριν εδώ, διότι αναδεικνύει πόσο διάφανα είναι τα ανεπεξέργαστα τερτύπια του αρχηγού του λαός για την κατάληψη της εξουσίας. Προκαλεί ενδιαφέρον, διότι το διαβάζεις όπως ένα ιστινομικό, όπου επιδέξει ο συγγραφέας σου αποκαλύπτει ένα-ένα τα νήματα, μία-μία την ψηφίδα για να ξεχνιάσει το έγκλημα. Όμως, πιο πολύ απ' όλα, προκαλεί μια ανατριχύλα στην αχοκοκαλιά. Σας ευχαριστώ.